Να σας απαντήσω βεβαίως. Ορίστε. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ως προς το πρώτο ερώτημα, η απάντηση του κυρίου οικονόμου χθες ήταν σαφής. Έχει γίνει πολύ μεγάλο θόρυβος για μια μελέτη η οποία δεν κομίζει κάτι καινούριο. Η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα για αυτά τα θέματα. Έχει λάβει πρωτοβουλίες, έχει σχεδιάσει και έχει υλοποιήσει πολιτικές οι οποίες ενισχύουν το σύστημα υγείας και θεραπεύουν, προσπαθούν να θεραπεύσουν ακριβώς αυτά τα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα που εντοπίζει η μελέτη? Ότι όταν δέχεται μεγαλύτερο φόρτο το σύστημα υγείας, τότε είναι δυσκολότερο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο, ότι υπάρχουν ανισότητες σε περιφερειακό επίπεδο στο εθνικό σύστημα υγείας. Και τα δύο ζητήματα έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο πολύ πριν την εκπόνηση της μελέτης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και έχουν απαντηθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Επομένως, το αν γνωρίζαμε ή όχι τη μελέτη είναι αδιάφορο. Δεν τη γνωρίζαμε. Απαντήθηκε. Και καθημερινά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση λαμβάνει δεκάδες αντίστοιχες εισηγήσεις, στατιστικά στοιχεία, τα μελετάει όλα, τα αξιολογεί όλα. Μην προσπαθείτε επομένως να διωγγώσετε ένα ζήτημα το οποίο είναι ίσονος σημασίας. Ως προς το πρώτο ζήτημα. Ως προς το δεύτερο, έχει απαντήσει ο Υπουργός. Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι δεν φοβάται την υποχρεωτικότητα. Αντιθέτως, είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες, σας παρακαλώ, που έχει υλοποιήσει την υποχρεωτικότητα στον χώρο της υγείας και στη συνέχεια σε ειδική ομάδα του πληθυσμού, άνω των 60, που είναι και η ομάδα η οποία νοσεί βαρύτατα. Αυτά είναι τα κριτήρια, είναι υγειονομικά κριτήρια και δεν είναι πολιτικά κριτήρια σαν αυτά τα οποία βάζετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τσίπρας παρακαλώ.